Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο είπε ναι στην αποποινικοποίηση τη ευθανασία. Ο νέο νόμο που νομιμοποιεί τον ιατρικός υποβοηθούμενο θάνατο πέρασε με άνετη πλειοψηφία 136 ψήφων. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν 78 βουλευτέ τριών κομμάτων τη αντιπολίτευση. Οι ηγεσίε αυτών των πολιτικών σχηματισμών άφησαν του βουλευτέ του ελεύθερου να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο θα σταλεί στον πρόεδρο της χώρας Μαρσέλου Χεμπέλου Ντεσόουζα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να το υπογράψει ή να το προωθήσει στο συνταγματικό δικαστήριο. Το ζήτημα έχει προκαλέσει την αντίδραση πολλών συντηρητικών και καθολικών οργανώσεων που κατέβηκαν στους δρόμους. Οι διαμαρτυρόμενοι καλούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει το νομοσχέδιο. Εφόσον ο νόμος τεθεί σε ισχύ, η Πορτογαλία θα γίνει η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη και η έβδομη στον κόσμο που αποποινικοποιεί τον ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο. Ο νόμος προβλέπει ότι η ευθανασία είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια γιατρού για άτομα άνω των 18 ετών που δεν αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.